ακόμα μία Παρασκευή. Είμαστε εδώ να κάνουμε το live μας, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχετε θέσει. Γι' αυτό κάνουμε τα Instagram lives, για να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Μία πολύ συχνή ερώτηση που δέχομαι τελευταία και αρκετό καιρό είναι για τα τεστ DNA. Αυτά είναι τα DNA τεστάκια που κάνουμε, είναι από την εταιρεία Genosophy. Οπότε είπα, αφού δεν είναι και η Δήμητρη εδώ πέρα, οπότε έχω αρκετό χρόνο να σας μιλήσω για αυτό το θέμα, να μιλήσουμε για το τεστ DNA, για το τι είναι, τι αποτελέσματα μας δείχνει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει και ό,τι απορρέχετε να μας στείλετε εδώ πέρα, να μου στείλετε για να σας απαντήσω για το τεστ DNA, ούτως ώστε να λυθεί και αυτό, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο live, να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να σας εξηγήσω το τι είναι και το τι κάνει. Αρχικά, να πω ότι είναι κάτι αρκετά πρόσφατο ως ανακάλυψη, ως σχέση, αλλά όχι τόσο πρόσφατη όσο νομίζω. Δηλαδή, δεν είναι το τελευταίο χρόνο. Μελετάται αρκετά χρόνια η σχέση της διατροφής με τα γονίδια μας και πώς αυτά επηρεάζει το ένα το άλλο. Δηλαδή, η έκφραση των γονιδίων, την συμπεριφορά μας στη διατροφή, αλλά και αυτά που τρώμε στο κομμάτι των γονιδίων μας. Οπότε, αυτή η σχέση μελετάται αρκετά χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και μελέτες σε ανθρώπους, ούτως ώστε παγκοσμίως, ούτως ώστε να δουν τα γονίδια τους και τους πολυμορφισμούς, και με βάση τους πολυμορφισμούς που έχει σε κάθε γονίδιο κάποιο άτομο, βγαίνει και ένα συμπέρασμα στο κομμάτι είτε της διατροφής, είτε της υγείας του, είτε της ευεξίας του, είτε στο κομμάτι του δέρματος, σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως τι είναι, δεν είναι απλώς να δω κάποια πράγματα, να δω τι προδιάθεση έχω σε κάτι. Γιατί ένα τεστ DNA μπορεί να μου δείξει αν έχω προδιάθεση να εμφανίσω κάτι, είτε κάποια ασθένεια, είτε κομμάτι παχυσαρκίας, ή πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να μπορώ να κάνω και κάτι για να αλλάξω αυτή μου την προδιάθεση. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει προδιάθεση να εμφανίσει παχυσαρκία ή διαβήτη ή δυσλιπιδεμίες, το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει για να μειώσει αυτή την πιθανότητα να το εμφανίσει πιο αργά. Οπότε, όταν εγώ έτσι άρχισα να ψάχνω για τις εταιρείες που κάνουν τέτοια τεστ DNA, με ένοιαζε πρώτον να μελετάω όσο γίνεται περισσότερα γονίδια, πάρα πολλά γονίδια αν γίνεται, και γονίδια που έχουν μια επιστημονική βάση, δηλαδή υπάρχουν μελέτες που να έχουν τεκμηριώσει, να είναι δημοσιευμένες σε εγκριτά περιοδικά του εξωτερικού και επιστημονικά. Οπότε να υπάρχει τεκμηρίωση επιστημονική, πάρα πολλά γονίδια ούτως ώστε να δούμε πάρα πολλούς παραμέτρους και cross-check μεταξύ τους να μας βγάζουν το ίδιο συμπέρασμα, πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχει μία αλλαγή, δηλαδή να έχει μελετηθεί ότι με βάση αυτό το γονίδιο που σου δείχνει προδιάθεση να εμφανίσει αυτό, με βάση και το συγκεκριμένο γονίδιο, μπορείς να κάνεις αυτό εσύ ούτως ώστε να βελτιώσεις την απόκριση που θα έχεις. Δεν με νοιάζει απλώς και μόνο να σας πω έχεις προδιάσει να εμφανίσει αυτό, με ένοιαζε να σας πω και τι αλλαγή μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εμένα ο ρόλος μου ως διαιτολόγος είναι να σας προτείνω λύσεις, να σας προτείνω πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την υγεία σας, τη διατροφή σας, το σώμα σας εξωτερικά, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε γι' αυτό έψαξα και βρήκα την Genosophy, με την οποία συνεργαζόμαστε. Τα τεστάκια για όποιον ρωτάει γίνονται αποκλειστικά στο γραφείο, δηλαδή δεν μπορώ να στείλω ένα τεστάκι γιατί. Αρχικά, αν λάβεις τα αποτελέσματα χωρίς την επεξήγηση τη δική μας, δεν έχει καμία σημασία, δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Και επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να γίνει σωστή λήψη του δείγματος. Υπάρχουν φορές, στην αρχή κυρίως, που ακόμα και εμείς δεν κάναμε πάρα πολύ σωστή τη λήψη του δείγματος, οπότε δεν ήταν, τα αποτελέσματα δηλαδή δεν έβγαιναν, δεν ήταν σωστό το δείγμα για να βγουν αποτελέσματα. Οπότε τώρα που έχουμε την εμπειρία και γνωρίζουμε πώς, γίνεται πάρα πολύ σωστή λήψη του δείγματος από εμάς, ούτως ώστε να είμαστε σωστοί, γιατί είναι και ένα ακριβό τεστ, δεν μπορεί να γίνεται πολλές φορές, οπότε να είμαστε σωστοί ότι θα γίνει σωστή λήψη του δείγματος και τα αποτελέσματά μας θα είναι σωστά και ακριβή. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς δεν γίνεται να στείλουμε το τεστ και να το στείλετε εσείς, γίνεται μόνο εδώ. Πες διαφήμιση από πίσω, μισό λεπτό να την κλείσω. Οπότε, κλείνετε το ραντεβού σας στο site μας που κολλάνε για να κάνετε τεστ διατροφογενετικό, τεστ DNA.
Έρχεστε εδώ πέρα, σας λέμε ένα πρωτόκολλο πρέπει να έχετε τηρήσει, να μην έχετε φάει, να μην έχετε πιει κάτι, το οτιδήποτε, για να γίνει σωστή η λήψη του δείγματος. Είναι, σκεφτείτε, μια μακριά μπατονέτα, με την οποία παίρνουμε εσωτερικά κυταράκια από την παριά του δέρματος, μέσα στο όλη μας, αλλά μέσα πλευρά και χαμηλά, πολύ συγκεκριμένα. Για να γίνει σωστή λήψη δείγματος, παίρνουμε το ιστορικό σας, το στέλνουμε και μετά περίπου από 2 εβδομαδούλες έχουμε τα αποτελέσματα. Εγώ έκανα το τεστ, το είχα κάνει και παλιά, απλώς επειδή βγήκαν καινούργια πακέτα, διαφορετικά διατανεμημένα και με πολύ περισσότερα γονίδια overall να μελετιώνται, το ξαναέκανα, ώστε να σας δώσω μία ιδέα στο τι αποτελέσματα βγάζει το τεστ DNA του τωρινό. Υπήρχαν, όσοι έχετε κάνει το τεστ DNA προ καινούριων πακέτων, είχε πολύ λιγότερα πακέτα, δηλαδή είχε 3-4 πακέτα για τους ενήλικες, τα οποία ήταν συμπτυγμένα όλα μαζί. Πλέον έχουμε πολύ περισσότερα πακέτα, αλλά πιο χωρισμένα, οπότε κάποιος μπορεί να πάρει το βασικό πακέτο, ούτως ώστε να πάρει τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται για κάποια πράγματα στη διατροφή του και πάνω σε αυτό χτίζουμε. Δηλαδή, άμα θέλεις εξτρά το πακέτο της παχυσαρκίας που μελετούνται πάρα πολλά γονίδια, είναι εξτρά. Άμα θέλουμε τις λιπιδημίες, ένα εξτρά πακέτο. Αν θέλουμε διαβήτη, εξτρά πακέτο. Αν θέλουμε αθλητισμό, εξτρά πακέτο. Οπότε έτσι μπορεί ο καθένας να διαμορφώσει από το βασικό πακέτο μέχρι όλα μαζί και να τα γνωρίζει όλα για το τεστ, για το DNA του. Ενώ πριν ήταν πολύ λιγότερα και ήταν περισσότερα γονίδια όμως σε ένα πακέτο και αυτό το κάνει και πιο ακριβό. Πλέον είναι πιο οικονομικό, ας πούμε, το βασικό πακέτο και μετά πάνω σε αυτό χτίζουμε και περισσότερα πραγματάκια. Απαντάω γιατί κάποιοι που έχετε κάνει το προηγούμενο τεστ είναι με ρωτάτε τι διαφορετικό έχει. Έχει διαφορετικά τα εξτρά πακέτο που μελετάει ξεχωριστά παχυσαρκία, δυσλιπιδημίες και διαβήτη. Προδιαθεσικά σε αυτά τα τρία, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε και τι εμάς μας βοηθάει σε αυτό το τομέα. Οπότε, έχω μπροστά μου τα αποτελέσματά μου, τα έχω εκτυπώσει για να τα συζητήσουμε μαζί. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα πακέτα που έχει, είναι το βασικό πακέτο, στο οποίο, εντάξει, εγώ σχηματικά σας τα στέλνω κιόλας, μπορείτε να τα βρείτε σε τέτοια φάση, εγώ σας τα στέλνω σε όποιον με ρωτάει. Βλέπουμε λήψη σε μέταλλες, ιχνοστοιχεία, σε βιταμίνες κτλ. Βλέπουμε την απόκριση σε συμπληρώματα, αν χρειαστεί να πάρουμε, αν έχουμε καλή απόκριση, αν θα τα απορροφήσουμε τα συμπληρώματα. Βλέπουμε την ευαισθησία στο αλάτι, στον καφέ και στο αλκοόλ και αν έχουν ευεργετική ή όχι δράση για εμάς και τι μεταβολισμό έχουμε σε αυτά και αν τα χρειαζόμαστε και σε τι συχνότητα και ποσότητα. Αν χρειάζεται να εντάξουμε ειδικές τροφές. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε κάποιους δίαιτες που τις είχε βγάλει κάποιες συγκεκριμένες τροφές, για παράδειγμα το ακτινίδιο, ότι βοηθάει, ότι θα μας ενισχύσει και το κομμάτι της βιταμίνης C και το κομμάτι της απώλειας βάρους ακόμη, με βάση κάποιους συσχετισμούς που έχουν γίνει γονιδιωματικά. Οπότε και αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε αν έχουμε δυσανεξία και πιθανότητα εμφάνιση δυσανεξία στη λακτόζη και στη γλουτένη. Προδιάθεση λοιπόν γι' αυτό. Βλέπουμε τους κυκαρδιανούς ρυθμούς, τους ρυθμούς με τους οποίους παράγονται οι ορμόνες μας. Αν με βάση λοιπόν τον κυκάρδιο ρυθμό μου έχει βάση να τρώω νωρίς το πρωινό μου και νωρίς το βραδινό μου, ή αν δεν σχετίζεται. Δηλαδή, έχουμε διαιτώμενους που έχουν κάνει το τεστ είναι και τους λέω ότι για σένα, με βάση το γονίδιό σου, καλό είναι να τρως όσο γίνεται πιο νωρίς το πρωί και όσο πιο νωρίς γίνεται το βράδυ. Και έχουμε άλλους που σου λέει ότι καλό είναι το πρωινό σου να πάει και λίγο πιο μετά με βάση τον κυκάρδιο ρυθμό σου, δηλαδή να το φας μετά τις 10 για παράδειγμα, και δεν μας απασχολεί το τι ώρα θα φας το βραδινό σου. Με βάση τον κυκάρδιο ρυθμό που παράγονται και ρυθμίζονται οι ορμόνες μας. Οπότε μας λέει και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά στο βασικό πακέτο μιλάμε. Και μας δείχνει πολυμορφισμό, το FTO που σχετίζεται με την παχυσαρκία, έναν πολυμορφισμό που σχετίζεται με διαβήτη τύπου 2 και έναν πολυμορφισμό που σχετίζεται με καρκίνο του παχαίου εντέρου και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό μειώνοντας τα αλαντικά και τα επισυρεσμένα κρέατα. Επίσης μας δίνονται για το κομμάτι διατροφής, θερμίδες, πρόσληψη υδατανθράκων, λιπιδίων κτλ. Οπότε όλα αυτά περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο. Είναι αρκετές γνώσεις για να τις γνωρίζει ένας άνθρωπος. Εγώ με αυτό θα ξεκινούσα. Δηλαδή, όποιος μου λέει τι να κάνω, του λέω κάνει αυτό, να δούμε αν κάτι βγάλει. Και αν κάτι βγάλει, για παράδειγμα, για το κομμάτι της παχυσαρκίας, μετά κάνουμε και το εξτρά πακέτο της παχυσαρκίας. Αν βγάλει κάτι για το διαβήτη, κάνουμε και αυτό. Αν τώρα έχουμε παχυσαρκία ή διαβήτη ή δυσλιπιδημίες, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη και όλα αυτά, τότε μαζί με το βασικό πακέτο καλό να κάνουμε και το αντίστοιχο εξτρά πακέτο της αντίστοιχης ασθένειας. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το βασικό. Περιλαμβάνει αρκετά πραγματάκια που είναι κομπλέ να τα γνωρίσουμε. Μετά έχουμε το πακέτο, το Advanced 1, που είναι για την παχυσαρκία.
Και μας λέει για γενετικό σκορ για την παχυσαρκία, μας λέει αν έχουν πιθανότητα επαναπρόσληψη σωματικού βάρους, μας λέει την σωστή κατανομή για εμάς σε μάκρο και μικροθρεπτικά συστατικά, που είναι καλό για εμάς ευεργετικό να μας βοηθήσει περισσότερο στην απώλεια βάρους, πρόβλεψη για κατανομή λίπους στο σώμα, γενετικό σκορ συναισθηματικής πρόσληψης φαγητού, θα το δείτε και στα δικά μου αποτελέσματα αυτό. Δηλαδή μας λέει, αν με βάζει το δικό μου γονίδιο και τον πολυμορφισμό που μελετάτε, υπάρχει πιθανότητα, είναι πιο πιθανό να έχω συναισθηματική λήψη τροφής και κατά συνέπεια να εμφανίσω διατροφική διαταραχή, οπότε να το προσέξω ακόμα περισσότερο. Μου λέει αν ο καφές και το αλκοόλ βοηθούν στην απώλεια βάρους, την απόκριση σε κάποια συμπληρώματα που πιθανόν να υπάρχουν και πρόταση για συγκεκριμένες ώρες αυτή τη στιγμή. Όχι γενικότερα συγκεκριμένες ώρες. Αυτό είναι το Advanced 1 που είναι για την παχυσαρκία. Οπότε, κάποιος που έχει πιο υψηλό σωματικό βάρος μέσα στην παχυσαρκία, καλό να κάνει το βασικό πακέτο συν το Advanced 1 που είναι για την παχυσαρκία. Και μετά πάμε στο Advanced 2 που είναι για, έχει περιλαμβάνει μέσα αποτελέσματα και για την παχυσαρκία που συζητήσαμε πριν, αλλά και για τον διαβήτη τύπου 2. Οπότε μας λέει όλο αυτό που μας έλεγε το advance της παχυσαρκίας και εξτρά μας λέει γενετικό σκορ για προδιάθεση προδιαβήτη και διαβήτη, τροποποίηση των μακροθρεπτικών στατικών και καλύτερη διαχείριση και βελτίωση των γλυκαιμικών δεικτών, πάμε τώρα έχουμε διαβήτη τι κάνουμε, απόκριση ή μη των φυτικών ινών, δηλαδή εμένα για παράδειγμα, θα το πω και μετά, όχι σαν εμένα, στη μητέρα μου φάνηκε ότι αν εμφανίζει διαβήτη τύπου 2 όταν μεγαλώσει, η αύξηση των φυτικών ινών δεν θα την βοηθήσει τόσο πολύ. Μια οδηγία που έτσι και αλλιώς δίνουμε οι διαιτολόγοι, αλλά εκείνη δεν θα την βοηθήσει τόσο πολύ. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένο για το δικό σου γονιδίωμα. Καλύτερη απόκριση σε συμπληρώματα για ρύθμιση σωματικού βάρους και ευαισθησία σε ζάχαρα, γάλακτος και γλυκά. Αν έχουμε μεγάλη ευαισθησία ή και όχι. Αυτό λοιπόν είναι το Advanced 2 πακέτο που έχει και τις παχυσαρκίες και του διαβήτη. Και μετά πάμε στο Advanced 3 που έχει παχυσαρκία, διαβήτη και δυσλιπιδεμίες. Οπότε μας λέει όλα αυτά που έλεγαν τα προηγούμενα πακέτα συν γενετικό σκορ κινδύνου για εμφάνιση δυσλιπιδεμιών, χοληστερίνη και τριγλυκερίδια, πολυμορφισμοί για θρομβώσεις και για την εμφάνιση υπέρτασης, αλλά και απόκριση συμπληρώματα για καλύτερη ρύθμιση δυσλιπιδημιών. Οπότε, αν κάποιος μέσα στην οικογένειά του έχει προδιάθεση για να εμφανίσει διαβήτη, εγώ θα έλεγα να κάνει, ας πούμε, το Advanced 2 πακέτο, ούτως ώστε να έχουμε και αυτό το κομμάτι και το διαβήτη. Αν κάποιος στο ιστορικό του έχει δυσλιπιδημίες και αυξημένο σωματικό βάρος λίγο από όλα, καλό να πάει κατευθείαν στο 3 που να τα περιλαμβάνει όλα και παχυσαρκία και διαβήτη και δυσλιπιδημίες. Και πάμε στο Advanced 4 που έχει για την άθληση και το F-Zin. Πολύ όμορφο πακέτο. Αυτό περιλαμβάνει γενετικά σκορ αυξημένων επιδόσεων σε αθλήματα δύναμης ή αντοχής, έλεγχο γενετικών τροποποιήσεων που έχουν σχετιστεί με την επιλογή κατάλληλου αθλήματος και προπόνησης. Θα δείτε μετά και στα δικά μου ότι μου λέει ότι με βάση το δικό σου γονιδίωμα και του πολυμορφισμού σου, εσύ πιθανόν να είσαι καλύτερη σε αθλήματα μυϊκής δύναμης και όχι αντοχής. Οπότε αυτό είναι ένα ωραίο πακέτο και για τα παιδιά. Για να ξέρουν, ας πούμε, ότι που έχουν έτσι λίγο μεγαλύτερη κλίση, οπότε μπορούμε κι εμείς να τους προτείνουμε αθλήματα αντίστοιχα, είτε αντοχής είτε δύναμης, οπότε να τα βοηθήσουμε περισσότερο στην κλίση τους. Γενετικές τροποποιήσεις που σχετίζουν με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού στους στένοντες, αλλά και την δυνατότητα αποκατάστασή του, αν έχω καλή αποκατάσταση. Γονίδια που σχετίζουν με τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής και αν μας βοηθάνε κάποια συμπληρώματα εμάς προσωπικά με βάση το γονιδίωμά μας. Τροποποιήσεις που έχουν σχετιστεί με την ψυχολογική κατάσταση, αλλά και γενετικό τεστ Unique Among Unique, που αυτό τι σημαίνει. Ουσιαστικά προσπαθούμε να τοποθετήσουμε γενετικές τροποποιήσεις που καθορίζουν την προδιάθεση αυξημένης επιδόσης. Unique Among Unique σου λέει ότι είναι γονίδιο που σχετίζεται με τις top επιδόσεις, που ας πούμε κάποιοι αθλητές έχουν αυτό το γονίδιο, γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί Unique Among Unique, που είναι η καλύτερη των καλύτερων. Οπότε να δούμε αν έχουμε αυτό το γονίδιο, αν το παιδί μας το έχει, οπότε έτσι να δώσουμε και μια μεγαλύτερη όθηση στα αθλήματα. Μετά έχουμε το Advanced 5, που είναι για την υγιή γύρανση, και μας λέει ότι μπορούμε να δούμε γενετικό σκορ διατήρηση της μυϊκής μας, που είναι πολύ σημαντική όσο μεγαλώνουμε, διατηρούμε τη μυϊκή μας μάζα, αλλά και τη οστική πυκνότητα, πώς θα είναι τα κόκαλά μας, πόσο πυκνά θα είναι τα οστά μας. Και μας δίνει προδιάθεση για γύρανση του δέρματος, για την εμφάνιση ρητίδων, πανάδων, φακίδων και πώς αντιμετωπίζονται.
μας δείχνει γενετική προδιάση για φλεγμονές στο έντερο και στο λιπόδες και για λιπόδες ΗΠΑ και έλεγχος απολιποπρωτεϊνών και γνωσιακή εξασθένηση, Αλτσχάιμερ και όλα αυτά. Με βάση το γενετικό προφίλ παρέχονται και αντίστοιχα πληροφορίες για τα γονίδια που σχετίζονται με τη μακροζωία και μακρύτερα τελομερή. Και τέλος έχουμε το παιδικό πακέτο που είναι μέχρι 18 ετών και περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για το παιδί μας. Τι θέλω να ξέρω για ένα παιδί? Μας δείχνει έλεγχος γενετικού σκορ κινδύνου που σχετίζεται με την παχυσαρκία και εξατομικευμένες προτάσεις παρέμβασης. Τροποποιήσεις που έχουν σχετιστεί με γενετική προδιάση για τις ανεξίες στη γλουτένη και στη λακτόζη. Γονίδια που έχουν σχετιστεί με την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού, οπότε ο γονιός να ξέρει αν το παιδί μου, για παράδειγμα, χρειάζεται συνεχής εμψύχωση και υποστήριξη, αυτό θα χρειαστεί να το προσφέρω. Που μπορεί εγώ να μην το έχω στο μυαλό μου, αλλά αν το παιδί μου το χρειάζεται, χρειάζεται να το προσφέρω. Και μας δείχνει μετά επιλογή κατάλληλου αθλήματος για το παιδί και κατάλληλες προπόνησης βασιζόμενες σε σχετίσεις καλύτερων επιδόσεων σε άτομα που έχουν αντίστοιχο γενετικό προφίλ. Και ανοιχνεύει επίσης γενετικές τροποποιήσεις που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού και ταχύτερη υποκατάσταση τραυματισμών. Οπότε βλέπω όλα αυτά τα πακετάκια. Όποιος θέλει, ας μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα μετά με το email του, ούτως ώστε να του προωθήσω όλο αυτόν τον κατάλογο και εννοείται με τις τιμές, για να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς. Αν δεν έχουμε κάτι εμφανίσει στον οργανισμό μας, σίγουρα κάνουμε το βασικό πακέτο. Σίγουρα. Άμα θέλουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε να προσθέσουμε το κομμάτι υγιής γύρανση, healthy aging, που θα μας δείξει πράγματα για το πώς θα μεγαλώσουμε, πώς μεγαλώνουμε και τι πιθανόν να εμφανίσουμε, που λέει ωραία πράγματα και για το δέρμα μας. Ή αν θέλουμε το κομμάτι της άθλησης, αν ασχολούμαστε με το κομμάτι του αθλητισμού. Αν έχουμε κάποιο θέμα παχυσαρκίας, καλό να κάνουμε το πακέτο της παχυσαρκίας. Αν έχουμε προδιάθεση για διαβήτη ή για τις λιπηδημίες, αντίστοιχα κάνουμε και τα αντίστοιχα πακετάκια. Ξεκινάμε όμως με το βασικό. Εγώ αυτό πάντα λέω. Και να σας δείξω λίγο, γιατί πήρα τα δικά μου αποτελέσματα, πόσα γονίδια μελετούνται, γιατί αυτή είναι η βασική του διαφορά. Αυτή η διαφορά, δηλαδή πόσα γονίδια μελετούνται, συν ότι μας δείχνει προτάσεις παρέμβασης, είναι οι βασικές του διαφορές από τα υπόλοιπα τεστ DNA. Λοιπόν, μιλάμε. Εδώ πέρα ξεκινάνε τα γονίδια που έχουν μελετηθεί και οι πολυμορφισμοί τους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σελίδες. Μιλάμε για πάνω από 140 γονίδια που έχουν μελετηθεί μόνο για μένα, έτσι, τα δικά μου γονίδια. Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολλή έρευνα από πίσω για να βγουν τα αποτελέσματα αυτά. Και πάμε να έχω εδώ πέρα τα δικά αποτελέσματα, οπότε γι' αυτό θα κοιτάω λίγο κάτω, για να σας δώσω έτσι μια ιδέα στο τι αποτελέσματα μας βγάζει, για να έχετε κι εσείς υπόψη σας, αν θέλετε να το κάνετε, τι μπορεί να βγάλει, έτσι και λίγο να δούμε μαζί κάποια πραγματάκια. Δώσουμε ένα διαπτάκι, να τα βάλω εδώ πέρα σε μια σειρά. Και ξεκινάμε. Αρχικά, πείτε μου αν έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό, για το τεστ DNA, να σας διαχωρίσω. Α, πολύ ωραίο θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με τα τεστ της ανεξίας. Καμία μα καμία σχέση. Δεν θέλω καθόλου να τα συγχαίουμε στο μυαλό μας. Τα τεστ της ανεξίας που κυκλοφορούσαν, που είναι οι απατεώνες των αιώνων, γινόντουσαν με κάτι ράβδος που κρατάς και με βάση την συχνότητα σου λέει ότι εσύ δεν πρέπει να τρως μπρόκολο, εσύ δεν πρέπει να τρως μοσχάρι, εσύ δεν πρέπει να τρως αμύγδαλα, αλλά μπορεί να τρως φουντούκια, εσύ δεν κάνει να τρως χοιρινό, αλλά μπορείς να τρως μοσχάρι. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Έχει βγει και το Υπουργείο Υγείας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Τροφολόγων και όλοι οι φορείς και λένε ότι είναι απατεώνες, ότι δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, ότι είναι παράνομο να το κάνεις, ότι εν τέλει, άμα ήταν κάτι που έβγαζε ένα αποτέλεσμα, εμείς οι ίδιοι διαιτολόγοι δεν θα το είχαμε βάλει πρώτο στο γραφείο μας, να σας βοηθήσουμε να χάσετε βάρος και να μας διαφημίσετε. Οπότε έτσι θέλω να σκέφτεστε, αν ήταν κάτι, πρώτοι διαιτολόγοι θα το είχαν βάλει στο γραφείο τους για να σας βοηθήσουν να πετύχετε το στόχο σας και να διαφημιστούν κι αυτοί άλλωστε. Οπότε, καμία σχέση με τεστ της ανεξίας, μιλάμε για γονιδίωμα. Μιλάμε για γονίδια, για τους πολυμορφισμούς και μοναδικό γονιδίωμα του καθενός. Μία φορά κάνεις τεστ DNA, δεν επαναλαμβάνεται, ούτε αλλάζει. Αυτό είναι. That's it. Οπότε έτσι πάμε να σας δείξω κάποια δικά μου αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι για τα γονίδια που έχουν σχετιστεί με την προδιάθεση για διαβήτη τύπου 2 έχουν ελεγχθεί
40 γενετικές θέσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί το γενετικό σκορ προδιάθεσης σε διαβήτη τύπου 2, 40 γενετικές θέσεις. Η δική μου πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 είναι μέτρια. Έχω ένα πολύ χαμηλό σκορ για δυσλιπιδημίες. Έχω μελετηθεί 17 γενετικές θέσεις για προδιάθεση για δυσλιπιδημίες. Έχω μέτριο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης, 12 γενετικές θέσεις για την υπέρταση. Και έχω μία μέτρια προδιάθεση για παχυσαρκία μελετώντας 36 γενετικές θέσεις για σκορ προδιάθεση για παχυσαρκία. Ωστόσο μου λέει ότι έχω μία υψηλή προδιάθεση για κεντρική παχυσαρκία, δηλαδή στην κοιλιακή μου περιοχή και κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, δηλαδή όσο μεγαλώνω. Έτσι πάμε να σας δείξω ότι έχω υψηλή πιθανότητα επαναπρόσληψης βάρους, δηλαδή άμα χάσω βάρος έχω υψηλή πιθανότητα να το επαναπροσλάβω. Και λέει η αλλαγή εδώ, γιατί είδατε ότι δεν λέμε μόνο τι θα εμφανίσω ή τι προδιάθεση έχω, αλλά και τι μπορώ να κάνω. Λέει τώρα, έχει μελετηθεί ότι η πιθανότητα επαναπρόσληψης βάρους σε άτομα με το αντίστοιχο δικό μου γενετικό προφίλ μειώνονται αν εντάξω στη ζωή τους φυσική δραστηριότητα 150 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, δηλαδή που είναι μόλις 2,5 ώρες την εβδομάδα. Οπότε μου δείχνει και τι μπορώ να κάνω για να αντιστρέψω την προδιάθεση που έχω. Πολύ σημαντικό. Μας λέει γιατί για το αίσθημα του χωρισμού, μας λέει ότι έχω υψηλή προδιάθεση για συναισθηματική λήψη τροφής και όντως, όπως σας έχω πει, εγώ πιο μικρή κατά, όχι εφηβεία, αλλά στο πανεπιστήμιο, όντας φοιτήτρια, είχα διατροφικές διαταραχές, δηλαδή έκανα υπερφαγικά επεισόδια. Οπότε έχω περάσει και εγώ από ένα κομμάτι διατροφικών διαταραχών και όντως έτρωγα πάρα πολύ συναισθηματικά λόγω έντονης στεναχώριας και θλίψης. Οπότε μου το έβγαλε αυτό, όντως ισχύει για το δικό μου γενετικό προφίλ, δεν το έχουν όλοι. Με βάση τον δικό μου και καρδιο ρυθμό και τα γονίδια μου, μου λέει ποιες ώρες είναι πιο βοηθητικό για εμένα, αν θέλω να χάσω σωματικό βάρος, να τρώω τα γεύματά μου, κυρίως το πρωινό και το βραδινό, έτσι πως να κατανύμονται μέσα στην ημέρα. Έχω μελετηθεί 18 πολυμορφισμοί για τα στοιχεία προσωπικότητάς μου και μου λέει ότι έχω ανάγκη για διαρκή επιβράβευση. Όντως μου αρέσει η επιβράβευση, ισχύει. Μας λέει για προδιάθεση για αίσθηση πικρής και γλυκιάς γεύσης. Και μετά πηγαίνει στο κομμάτι που έχουν μελετηθεί για το καθημερινό διαιτολόγιο και λέει ότι έχουν ελεγχθεί 21 πολυμορφισμοί σε 18 διαφορετικά γονίδια. Λοιπόν, ωραία, Κωνσταντίνα, μία ερώτηση που λέει ότι δεν άκουσα από την αρχή, πού το κάνουμε αυτό το τεστ, πόσο κάνει και αναφέρει και τροφές. Λοιπόν, σου απαντάω, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, το τεστ γίνεται εδώ στο γραφείο, πρέπει να έρθεις εδώ πέρα να γίνει σωστή λήψη του δείγματος με μία μακριά μπατονέτα που υπάρχει, οπότε γίνεται η λήψη δείγματος εδώ για να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστή, τη στέλνουμε στο βιοχημικό εργαστήριο. Και μας στέλνουν τα αποτελέσματα. Έχει διάφορα πακέτα. Όποιος ενδιαφέρεται να μου στείλει ένα μήνυμα με το email του για να του στείλω τα πακέτα και τις τιμές. Αναφέρει τροφές. Δεν είναι τεστ της ανεξίας. Δεν σου αναφέρει ότι πρέπει να τρως μοσχάρι, πρέπει να τρως ντομάτα ή αγγούρι ή δεν σου κάνει να τρως φέτα ή τσελιές. Γιατί αυτά δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Δεν υπάρχει καθόλου σε βιβλιογραφία ότι με βάση το γονιδίο μας πρέπει να τρως ελιές, αλλά όχι αγγούρι, ξέρω. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά, μην το πιστεύετε. Μπορεί να μας δείξει πολύ συγκεκριμένη τροφή, για παράδειγμα μία-δύο τροφές που θα μας δράσουν ευεργετικά σε ένα ζήτημά μας, για παράδειγμα στο κομμάτι του βάρους ή του διαβήτη, αλλά δεν είναι μόνο τροφές, έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα αποθηκεύσω και το live, όπου θα το δείτε, και κάθε Παρασκευή, κατά τις 3.30, δηλαδή περίπου όταν τελειώνουμε το live, θα ανεβαίνει ένα live που έχουμε κάνει εδώ πέρα στο Instagram, θα ανεβαίνει και στο YouTube με ενότητες χωρισμένες, ώστε να μπορείτε να πάτε και να δείτε, ανάλογα με την ερώτηση που θέλετε να δείτε την απάντηση, να πηγαίνετε και να το βλέπετε και οποιαδήποτε στιγμή σταματάτε, ξεκινάτε μπρος πίσω. Οπότε θα ανεβαίνουν και στο YouTube τα live μας. Οπότε συνεχίζω λίγο με τα αποτελέσματα για να σας δείξω. Μου λέει με βάση τα δικά μου γονίδια και τους πολυμορφισμούς, τι κατανομή σε λιπαρά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες χρειάζομαι με στόχο, για παράδειγμα, το καλύτερο ευζήν, ένα πιο υγιές σωματικό βάρος και λίπος. Ένα πολύ ωραίο ιδιαίτερο που λέει, ας πούμε, σε μένα είναι ότι με βάση τα δικά μου γονίδια, όσο μεγαλώνω, χρειάζεται να παίρνω περισσότερα καλά λιπαρά παρά πρωτεΐνη, με στόχο, ας πούμε, την απώλεια βάρους. Οπότε και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο και μου αυξάνει, ας πούμε, το ποσοστό των λιπαρών που χρειάζεται να παίρνω μετεμινοποφσιακά. Πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες. Τι κάνουμε μετά?
Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το τεστ το κάνετε τώρα, αλλά έχετε στοιχεία και πληροφορίες για όλη σας τη ζωή. Πολύ σημαντικό. Ένα άλλο που λέει ότι αν έχω για την πρωτεΐνη, ότι μου δείχνει ένα ποσοστό δηλωσμάτων που χρειάζεται εγώ να καταλαμβάνω και αυτό με βοηθάει για μια ταχύτερη απώλεια βάρους και βελτίωση αντίσταση στην ινσουλινέρα και πόσο πιο γρήγορα θα χάσουμε σωματικό βάρος. Και μας λέει και για την επαναπρόσληψη τι χρειάζεται να κάνω. Μετά μου λέει για ανάγκη σε πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D, βιταμίνης C, φιλικό οξέως, βιταμίνης Ε, χολίνης, πώς είναι οι ανάγκες μου σε αυτό, αν έχω υψηλές ανάγκες, πού θα μου στείλει το email. Σε μήνυμα. Μετά, όταν κλείσει το live, μπαίνετε στο προφίλ μου και μου στέλνετε ένα μήνυμα, το email σας, για να σας προωθήσω την αντίστοιχη θερμοκατάργα μέσα από το Κυριακό. Μπορώ να το κάνω σήμερα. Σε μήνυμα μου στέλνετε το email σας. Οπότε μου δείχνει εδώ πέρα ακριβώς όλες μου τις ανάγκες σε βιταμίνες και υπνοστοιχεία, αν έχω προδιάθεση για υπερσιδηρενεμία, δηλαδή αυξημένο σίδηρο, και τι να κάνω για όλα αυτά, μου λέει. Όχι απλώς, μου λέει, και τι να κάνω για όλα αυτά. Πολύ σημαντικό. Μου λέει αν έχω καλή απόκριση ή όχι σε κάποια συμπληρώματα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα ένα που λέει ότι άτομα με το αντίστοιχο δικό μου προφίλ γενετικό μειώνει το κίνδυνο για κυταρικές βλάβες και καρκίνο όταν αυξημένα τα επίπεδα σελήνιου στο αίμα μας. Οπότε προτείνει τη λήψη σελήνιου, ώστε τα επίπεδα ορού να διατηρούνται πάνω από 116 μιλιγκράμμ. Και τι τροφές μου δίνουν σελήνιο και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Άρα, με βάση το δικό σου γονίδιωμα, θα σου δείξει ότι είναι ευεργετικό να έχεις υψηλά επίπεδα σε αυτή τη βιταμίνη, το ιχνοστοιχείο, το οτιδήποτε. Οπότε πρόσεξέ το. Και αντίστοιχα, αυτά τα αποτελέσματα έρχονται πρώτα σε εμάς τους διαιτολόγους για να σας φτιάξουμε το πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει με βάση αυτά. Το να τα πάρει ένας μόνος και να πει σελήνη, φιλικό, αυτό γίνω, αλλά να μην ξέρει από ποιες τροφές χρειάζεται να τα πάρουμε. Από πού τα αποθηκεύουμε περισσότερο, από τι πηγές, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό πάντα γίνεται μαζί με έναν διαιτολόγο αυτή η εξέταση. Και πολύ σημαντικό να σας πω ότι όταν βγουν τα αποτελέσματα από το τεστ DNA σας, χαιρετίσματα και από μένα στη Λαμπρινή. Έστειλε μία εδώ πέρα Μανούλη, χαιρετίσματα από την κόρη της. Και όταν βγουν τα αποτελέσματα του DNA, θα γίνεται ένα περίπου 20 λεπτό, μία βίντεο κλίση 20 λεπτή στο βασικό πακέτο. Όταν κάποιος παίρνει το βασικό πακέτο του τεστ DNA, θα γίνεται μετά μία 20 λεπτή ενημέρωση από εμάς, ούτως ώστε να γίνεται μία ανάλυση όλο αυτό, να ξέρει ο άνθρωπος. Να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα που φέρνονται σε ένα χαρτί, να τα εξηγήσουμε, να τα μελετήσουμε. Οπότε αυτό είναι δωρεάν από εμάς, μία 20 λεπτή ενημέρωση μετά. Συν, μετά, αν θέλει κάποιος να κλείσει μια συνεδρία για να του βγάλουμε ένα πρόγραμμα διατροφής με βάση τα αποτελέσματα που έχει βγάλει, για να έχει καλύτερη απόκριση, πιο γρήγορη απώλεια βάρος, πιο άμεση, καλύτερη, να έχει καλύτερη ευεξία, υγεία και μακροπρόθεσμα, μετά γίνεται μια εξτρά συνεδρία. Για όσους πάρουν advanced πακέτα, που είναι και τα πιο ακριβά αλλά και έχουν περισσότερες πληροφορίες, η ενημέρωση αυτή γίνεται με την διαιτολόγο, δηλαδή εμάς, για μένα και τη Δήμητρα, και την μοριακή βιολόγο. Οπότε έχουμε πολύ περισσότερη ακρίβεια στα αποτελέσματά μας, έχουμε και την ενημέρωση από τη μοριακή βιολόγο μας. Επίσης δωρεάν γίνεται αυτό, σε advanced πακέτα. Οπότε μιλάμε για, τώρα για συμπληρώματα, ότι κάποια συμπληρώματα εμένα θα με βοηθήσουν ή κάποια άλλα όχι, δεν έχουν κάποια ευεργετική δράση. Μετά μου λέει για συμπληρώματα BCAA που δίνεται κυρίως στο κομμάτι του αθλητισμού. Πολλές διαφημίσεις παίζουν από πίσω. Okay. Ότι για παράδειγμα άτομα με το δικό μου γενετικό προφίλ είναι σημαντικός ο περιορισμός λήψης τέτοιων συμπληρωμάτων που οι γυμναστές ή και διαιτολόγοι τα δίνουμε έτσι πιο εύκολα τα BCAA, τα brand change αμινοξέα, τα αμινοξέα βρυχές αλύσου. Ότι κάποιος δεν θα τους βοηθήσουν, οπότε δεν τα θέλουμε. Ενώ αντίστοιχα ότι θα με βοηθούσε η λήψη συμπληρωμάτων κρεατίνης. Μετά μας λέει για το κόκκινο κρασί, για το αλκοόλ, αν χρειάζεται να πίνω, σε τι με βοηθάει, τι έχει να κάνω. Για τον καφέ, ας πούμε, λέει ότι έχω μέτρια δυνατότητα μεταβολισμού καφέινης και έχει αρνητική επίδραση για μένα ο καφές. Γιατί λέει ότι αυξάνει το κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και υπέρτασης. Αλλά το γενετικό μου προφίλ έχει προδιάθεση για αυξημένη κατανάλωση καφέ, όπως και καταναλώνω. Αλλά θα χρειαστεί να το μειώσω και αυτό, για να μειώσω την πιθανότητα εμφάνιση όλων αυτών. Πώς γίνεται να βγαίνει διατροφή με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ενώ επηρεάζει άμεσα και η επιγενετική στην έκφραση των γονιδίων. Ναι, γι' αυτό μιλάμε, πολύ ωραία ερώτησή σου, γι' αυτό μιλάμε ότι όλη αυτή η δουλειά και έρευνα που έχει γίνει έχει δείξει πώς μπορεί αυτή να γίνει μια αλλαγή και όντως να επηρεάσει θετικά. Ασχέτως στο αν η
Τροφή, αυτό μου λες. Είναι πολλά, πολλά πράγματα. Έχουν μελετηθεί, έχουν ερευνηθεί στο πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν, πώς τα γονίδιά μας δείχνουν κάποια πράγματα για εμάς και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό. Αυτό μας δείχνει. Μετά μιλάει για το αλάτι, για την ευαισθησία, για τις φυτικές ίνες, για τον ουρεθάνε, για τη δυσανεξία στη λακτόζη και στη γλουτέν. Δεν έχω. Στη γλουτέν έχω μια μικρή δυσανεξία στη λακτόζη και μου απαγορεύει τα αλλαντικά λόγω αυξημένη πιθανότητα καρκίνου του παχαίου εντέρου. Ότι δεν με βοηθούσαν κάποιε συγκεκριμένε τροφέ όπω τα φυτοϊστρογόνα. Για παράδειγμα, έτσι μα δίνει άμεση ενημέρωση ότι εμένα ας πούμε, θα με βοηθούσε τα φυτοϊστρογόνα και ξέρουμε σε ποιε τροφέ θα τα βρούμε. Δηλαδή, μια ερώτηση νομίζω για την παύση. Δηλαδή, για να καταλάβω, δεν πληρώνουμε για την πρώτη διαδικασία του πακέτου 1. Δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Το βασικό πακέτο εννοείται το πληρώνουμε. Απλώς όταν βγουν τα αποτελέσματα, ενώ θα μπορούσαμε να σας στείλουμε απλώς το PDF στο email σας και να το διαβάσετε μόνοι σας και να μην καταλάβετε πολλά πράγματα, εμείς σας κάνουμε δώρο μία 20 λεπτή ενημέρωση από διαιτολόγο, από εμένα ή τη Δήμητρα, για να σας αναλύσουμε τα αποτελέσματά σας. Αυτό δεν είναι μέσα στο πακέτο, αυτό το δίνουμε εμείς δώρο. Οπότε αντί να σας απλώς στείλουμε το PDF, σας δίνουμε δώρο την 20 λεπτή ενημέρωση από εμάς για τα αποτελέσματά σας. Το πρώτο πακέτο είναι έτσι πιο οικονομικό και πιο φιλικό σε όλους. Μετά έχουμε το πακέτο, το Advanced για την άθληση και το Ευζήν, που μου λέει ότι εγώ, ας πούμε, είμαι καλύτερη σε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και όντως αυτό έχω μία κλίση, ενώ ότι έχω περισσότερο μυϊκή δύναμη και τίνω σε αυτά τα αθλήματα, είτε πιλάτες, είτε cross training κτλ. Και όχι τόσο πολύ αντοχή. Για παράδειγμα, δεν συμπαθώ το τρέξιμο, όντως η κλίση μου δεν βγαίνει προς εκεί, όντως το έδειξαν και τα γονίδια. Οπότε έχουμε και εδώ πέρα πολλά αποτελέσματα. Μας λέει για την ανάκαμψη μετά την άσκηση, για την ευαισθησία σε τραυματισμούς και σε τένοντες, για την αποκατάσταση. Έτσι, πολύ ωραία πράγματα για εμένα. Μετά είναι το πακέτο για την υγιή γύρανση και μου δείχνει ότι έχω υψηλό σκορ για διατήρηση της μυϊκής μου μάζας. Μετά ένα άλλο μου λέει ότι όσο μεγαλώνω, φαίνεται ότι για να διατηρήσω την καλή οστική μου μάζα χρειάζομαι περισσότερο καλά λιπαρά, παρά για παράδειγμα πρωτεΐνη ή κάτι άλλο. Για το κίνδυνο οστεοπόρωσης, για την εμφάνιση φλεγμονώδων νόσων, πάρα πολλά πράγματα για την εξωτερική προστασία, για τους σχηματισμούς λιπόδους ύπατος. Μετά πάμε για το κομμάτι της φωτογύρανσης του προσώπου μας και έχει διάφορα πακέτα έτσι, που αφορούν την υγεία του προσώπου και του δέρματος. Για την ερώτηση αυτή μου πες θα την απαντήσω λίγο γιατί είναι άσχετη με το θέμα μας. Και μου δείχνει ότι έχω αυξημένη ας πούμε, πιθανότητα να εμφανίσω βαθιές ρητίδες, αλλά το πρόσωπό μου θα φαίνεται πάντα νεότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Πολύ μου άρεσε αυτό, αν και δεν θέλω να εμφανίσω ρητίδες, τι να κάνω, ας φαίνω τουλάχιστον μικρότερη από την προγραμματική μου ηλικία. Δείχνει την πιθανότητα να εμφανιστούν δυσχρωμίες, πανάδες, αγκιοπάθειες και ακτινικές κερατώσεις. Και με αυτά ολοκληρώνουμε όλα τα πακέτα. Σκεφτείτε όλα αυτά τα αποτελέσματα και ακόμα περισσότερα, γιατί εγώ τα πήρα τώρα πάρα πολύ εντάχει. Είναι για τα full extra πακέτα. Φυσικά υπάρχουν καλύτερες τιμές αν επιλέξετε πολλά πακετάκια σε σχέση με το να επιλέξει ένα πακέτο. Οπότε αυτά είναι. Θα αποθηκεύσω το live να το δείτε. Θα προσπαθήσω να ανέβει και άμεσα στο YouTube, αλλά μπείτε να το δείτε το live. Στείλτε μου μήνυμα στο τέλος με το email σας για να σας προωθήσω τις αναλυτικά όλα τα πακέτα και τις τιμές για να δείτε με ποιο θα προχωρήσετε. Σίγουρα να το κάνετε, το κάνετε μία φορά στη ζωή σας και έχετε αποτελέσματα για πάντα. Εγώ θα έλεγα να το κάνετε και στα παιδιά σας, ούτως ώστε να ξέρετε και αυτά πώς μεγαλώνουν και να τους δίνετε τις κατάλληλες συστάσεις από τώρα που είναι μικρά και μεγαλώντας να τα γνωρίζουν όλα αυτά, να το έχουν κάνει και να ξέρουν αρκετά πράγματα για την ζωή τους και για την υγεία τους και για τις προδιαθέσεις τους. Είδατε ότι εγώ τα έκανα όλα γιατί θέλω να ξέρω τα πάντα για εμένα, θέλω να ξέρω τα πάντα. Όλοι στην οικογένεια το έχουν κάνει γιατί θέλω να ξέρω τα πάντα. Τα πάντα για όλους, όχι εγώ. Να ξέρω καθένας τα πάντα για τον εαυτό του και να τον φροντίζει και να τον προσέχει. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά, για να μας φροντίζουμε και για να μας προσέχουμε. Για βιταμίνες D, E, εξέταση αίματος. Η εξέταση αίματος σου δείξει εκείνη τη στιγμή που είναι οι βιταμίνες σου.
σε τι επίπεδα. Το τεστ DNA σου δείχνει τι προδιάθεση έχεις, τι ανάγκες έχεις με βάση το δικό σου γονιδίωμα, αλλά και την απόκριση σε συμπληρώματα πιθανόν έχεις. Οπότε και τα δύο τα κάνουμε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αν έχετε κάποια ερώτηση επίσης ακόμη με βάση το DNA, με χαρά να μου τη στείλετε τώρα για να την απαντήσω, για να κλείσουμε και το live μας. Αυτά. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μπείτε να κλείσετε το ραντεβού σας για να κάνετε το τεστ DNA μέσα από το site μου, mynutriplan.gr, μπαίνεις, book online, κλείνεις το ραντεβού σου. Θα χαρούμε πολύ να σας ενημερώσουμε γι' αυτό, να κάνετε το πακετάκι σας, να γνωρίζετε πράγματα. Ή σας έλεγα και πριν ότι τα κάνουμε όλα αυτά γιατί θέλουμε να μας φροντίζουμε και να γνωρίζουμε πράγματα για εμάς και πώς θα με φροντίσουμε τον καλύτερο τρόπο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, το γονιδίωμά του είναι μοναδικό, τα γονίδια πολυμορφισμοί του είναι μοναδικοί, γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός ως οντότητα και πλέον δεν μπορούμε ούτε οι διαιτολόγοι να δίνουμε γενικές συστάσεις, αλλά πρέπει να δίνουμε ειδικές συστάσεις και εξατομικευμένες. Εξατομικευμένες δίνουμε και τώρα στα γραφεία μας με βάση το ιστορικό του κάθε ανθρώπου, τις εξετάσεις του και όλα αυτά. Αλλά όταν δεν ξέρουμε το γονιδίωμά του, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απολύτως εξατομικευμένες και οι συστάσεις που δίνουμε. Είναι προσωποποιημένες οι συστάσεις. Εξατομικευμένες είναι όταν θα κάνουμε ένα τεστ DNA και θα ξέρουμε το γονιδίωμά μας. Αυτό θέλω και εγώ για εσάς. Τα καλύτερα, οπότε να σας δίνουμε ακόμα καλύτερες συστάσεις και να βλέπουμε τα επίπεδα υγείας, ευεξίας, σωματικού βάρους, λίπους και όλα αυτά να βελτιώνονται. Βλέπω ότι δεν έχετε κάποια άλλη πορεία. Αν προκύψει κάποια πορεία, στείλτε μου και τα email, να σας προωθήσω τα πακέτα. Αυτά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.